Και πάμε, Κλειό Νικολάου, στην Ιγυρία τώρα για ένα συγκλονιστικό βίντεο. Η Ισλαμιστική οργάνωση Boko Haram ανέλαβε την ευθύνη για την απαγωγή περίπου 300 κοριτσιών από σχολείο. Και ο ηγέτης τους λέει μπροστά στην κάμερα τι θα κάνει με τα κορίτσια. Ακριβώς, Λίνα. Η ορολογία που χρησιμοποιεί αυτός ο άνθρωπος είναι πέρα από κάθε φαντασία. Η οργάνωση χρησιμοποιεί αυτά τα κορίτσια ως λάφυρα πολέμου. Και ως τέτοια μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και να τα πουλήσει για μερικά δολάρια. Να πούμε ότι το βασικό για αυτή την ακραία Ισλαμιστική οργάνωση είναι ότι οι γυναίκες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μορφώνονται. Πρέπει δηλαδή να καλύπτουν μόνο τις ανάγκες του σπιτιού και φυσικά να κάνουν παιδιά. Να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Στρατής Αγγελής. Mace shekaranta goma sha biyu zan mata aure, yarinya shekaranta tara zan mata aure kamar yadda aka yi wa mamana Aisha ƴar Sayyidina Abubakar matan manzon Allah aure a shekara tara. Το παραλήρημα του ηγέτη των εξτρεμιστών Ισλαμιστών μπροστά στην κάμερα σκορπά ρίγη τρόμου στις οικογένειες των περίπου 300 κοριτσιών που απήγαγαν οι αντάρτες στη Βόρεια Νιγηρία. Ina sayar da mata in ji Allah ta'ala fa darbar riqab hatta idha azhantuhum har sai kun jika kasa da jinin arna in ji Allah. Οι αντάρτες της οργάνωσης Boko Haram άρπαξαν τα κορίτσια κατά την επιδρομή τους σε ένα σχολείο πριν από 3 εβδομάδες. Λένε ότι η εκπαίδευση είναι αμαρτία γιατί διαδίδει τα δυτικά πρότυπα και τις χριστιανικές αξίες. Οι αντάρτες έχουν σκοτώσει εκατοντάδες μαθητές, μαθήτριες και δασκάλους τα τελευταία χρόνια. Στα χέρια αυτού του ανθρώπου βρίσκεται η τύχη των 300 κοριτσιών. Λέγεται ότι ορισμένες από τις μαθήτριες έχουν ήδη πουληθεί για 10 έως 12 δολάρια η μία και έχουν μεταφερθεί στο γειτονικό Τσάντ και στο Καμερούν. Οι χριστιανές αναγκάστηκαν να λαξοπιστήσουν και να παντρευτούν απαγωγής τους, είπε ένας Νιγηριανός που επιχείρησε να μεσολαβήσει για την απελευθέρωσή τους. Κορίτσια από την Νιγηρία μίλησαν σε δημοσιογράφο του CNN για το δράμα που ζουν καθημερινά, υπό τον όρο να μην διακρίνονται τα πρόσωπά τους. As it's unpredictable, it can happen here. If I wish you could talk to many of us from the North, they're going to hear their dreams. I want to be a lawyer. I want to be a nurse. Αμερικανικές υπηρεσίες συνεργάζονται με τις αρχές της Νιγηρίας για τον εντοπισμό και την απελευθέρωση των κοριτσιών, ενώ την εξέλιξη του δράματος παρακολουθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. We view what has happened there as an outrage and a terrible.